πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Νίκο Μιχαλάκη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να με ξαναφέρει πίσω. Επίσης, την ίδια αυτή χαρίζουμε στον κόσμο, τον οποίο το θέλουμε πιο πολύ κοντά μας, καλό τον κόσμο για ενότητα και συσπήρωση, ώστε να βοηθήσει την προσπάθεια την οποία κάνει η διοίκηση ο κύριος Μιχαλάκης, να καταφέρει η ομάδα να κάνει το όνειρο να βγει στην Β' Εθνική. Ήρθα μετά από 7 μήνες εδώ πέρα να τελειώσω αυτό το οποίο άφησα στην. Ξέρω που ήρθα, ξέρετε ποιος είμαι, θα δώσω τα πάντα να πάρω ακόμα ένα προτάσμα με την άλλη Καλονία. Έχουμε συνέχεια πολύ καλή συνέχεια. Έχουμε στην ομάδα μου ό,τι καλύτερο στη συνέχεια να δούμε ένα τα μάτς και να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε όλοι. Να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ. Συναισθήματα για την επιστροφή. Συναισθήματα πολύ περίεργα. Ο κόσμος στην αρχή σίγουρα ήταν μουδιασμένος. Στο τέλος βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Αυτό θέλουμε, να βοηθάει την ομάδα. Πάνω απ' όλα μια φανέλα και η ομάδα. Δεν έχει σημασία ποιος κάθεται στον πάγκο, ποιος είναι στη διοίκηση. Πάνω απ' όλα είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν και έχουν μέλλον να τους υποστηρίζουμε. Ο κ. Μιχαλάκης αυτή τη στιγμή είναι μεγαλομέτωχος και πρόεδρος στην ομάδα και έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. Θέλει, έχει όραμα και φιλοδοξίες για αυτή την ομάδα και θέλει να φτάσει την άλλη Καλονίας πολύ ψηλά, εκεί που δεν φαντάζεται κανένας. Όσον αφορά το πώς κάθεται στον πάγκο και τι παίκτες παίζουν μέσα, παίζουν όλοι για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κερδίζει η Καλονή, να παίρνει 3 πόντους και να είναι στο ψηλά γύρω. Σωτήρη, πώς βρήκες την ομάδα λίγο μήνες μετά την αποχώρησή σου? Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα μετά από δύο μέρες δεν μπορείς να πεις τίποτα και το παιχνίδι του πήραν οι παίκτες. Έτσι, ούτε ήρθα στην ομάδα και κέρδισε η ομάδα εξαιτίας μου. Βοήθησα όσο μπορούσα. Λοιπόν, έδωσα μια ψυχολογία στα παιδιά, αλλά πάνω απ' όλα τα παιδιά καταφέραν και πήραν το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα η ομάδα σίγουρα χρειάζεται κάποια πράγματα, έχουν καινούργιοι παίχτες. Στην κέντρο έπαιζε ο Λόντας με την Κρυπητήρη, σήμερα ήταν διαφορετικά. Το μόνο πρόβλημα το οποίο με ανησυχεί και θέλουμε να το δούμε είναι ότι η ομάδα είναι μυϊκά καμένη, μπορεί να τρέχει, αλλά έχουν πολλούς συχνούς τραυματισμούς και πρέπει να το δούμε αυτό και με τους γιατρούς να μιλήσουμε να γίνουμε γνωστοί. Η νίκη και η παρουσία σου πιστεύεις ότι θα φέρει ηρεμία μετά την επόμενη? Εγώ ήρθα να ενώσω τον κόσμο, συσπήρωση ζητάω, το λέω δημοσίως. Λοιπόν, ξέρετε ότι είμαι ο παδός της ομάδας αυτή, από εδώ ξεκίνησα, πήρα πρωτάθλημα, είμαι κομμάτι της ομάδας αυτή και η ομάδα αυτή είναι κομμάτι της ζωής μου. Και ζητάω την ενότητα του κόσμου και τη βοήθεια και σε μένα αλλά και στα παιδιά και στον πρόεδρο. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάς στην ίδια τους και που συζητήσεις το κουμπί της Μονής? Όχι, δεν νομίζω ότι το πει κάτι τέτοιο. Απλώς, όπως είπα, είναι η Νίκη Βόλου και πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι αν πάρουμε το πρωτάθλημα εμείς, η Νίκη Βόλου σίγουρα θα πάει στα μπαράζ και θα είναι δεύτερη τρίτη. Και όπως το είπα, έχει καλό προπονητή. Το ξέρετε αυτό. Το πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι.